Καλησπέρα σας. Άρχεται η συνεδρία της Ακαδημίας με τίτλο «Επιστημονική διάλογη στην Ακαδημία Αθηνών». Πανοσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πατήρ Θεόδωρε, αξιότιμη Γενική Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κύριε Αρχιερέα Θεόδωρε. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, τρέχετε το. Με ακούτε όλοι, ελπίζω. Όχι, να αυξήσετε τον ήχο. Αξιότιμη Γενική Γραμματέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κύριο Οδυσσέα Ιωάννη Ζώρα, αξιότιμη Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κυρία Ιωάννα Κλάπα Χριστοδουλέα, αξιότιμη Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριε Γεράσιμο Σιάσο, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προστιεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε απόψε σε ένα ακόμη επιστημονικό διάλογο, συνεχίζοντας την σειρά των γόνιμων επιστημονικών συζητήσεων που έλαβαν χώρα στην Ακαδημία Αθηνών κατά το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, στην 19η Ιουνίου του 2023, διεξάχθηκε επιστημονικός διάλογος με το θέμα «Η έννοια του νόμου στα αντίστοιχα πεδία της νομικής επιστήμης και της φυσικής επιστήμης» με συμμετόχους τους ακαδημαϊκούς κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, τη τρίτη τάξη έδρα δημοσίου δικαίου, και τον κύριο Εμμανουήλ Φλωράτο, πρώτη τάξη έδρα μαθηματικής φυσικής, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέως κύριου Χρήστου Ζερεφού. Ακολούθησε η επιστημονική συζήτηση την 5η Δεκεμβρίου του 2023 με θέμα «Η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο απονομής της δικαιοσύνης». Στη συζήτηση μετήχαν οι ακαδημαϊκοί κύριοι Αλέξανδρος Νεχαμάς, τρίτη τάξη, έδρα ιστορίας της φιλοσοφίας, Προκόπιος Παυλόπουλος, τρίτη τάξη, έδρα δημοσίου δικαίου, και Παύλος Σούρλας, τρίτη τάξη, έδρα ηθικής των επιστημών και βιοηθικής. Υπό το συντονισμό του Πρόεδρου της Ακαδημίας για το έτος 2023, του κύριου Μιχαήλ Σταθόπουλου. Σήμερα οι επιστημονικοί διάλογοι συνεχίζονται με θέμα συζήτησης «Περιβαλλοντικές και θεσμικές διαστάσεις της κλιματικής κρίσης». Θα ξεκινήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή, κύριο Χρήστο Ζερεφό. Είναι πρώτη τάξη, έδρα μετεωρολογίας, κλιματολογίας, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εφαρμογή των διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλων και κανονισμών στην προστασία του περιβάλλοντος εν γέννη και ειδικότερα στην αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Ευχαριστώ. Ήθελα να συνεχίσουμε με την εισαγωγή που θα ακολουθήσει από τον νέος πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και ακαδημαϊκό, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος θα εστιάσει στη νομική διάσταση του θέματος στην ομιλία του με τίτλο «Από την κλιματική αλλαγή στην κλιματική κρίση. Πρόσφοροι δείκτες πορείας για την ερμηνεία του συντάγματος». Οι δύο ομιλητές θα αναδείξουν το θέμα τους για 20 λεπτά περίπου ο καθένας και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από το ακροατήριο. Καλώ τον αγαπητό συνάδελφο και Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, να προσέλθει στο βήμα και να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πανοσιολογιότατε, κύριε Γενικέ της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, κυρία Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Αντιδήμαρχε Κλιματικής Διακυβέρνησης, κύριε Χρυσόγελε, κύριε Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλεκτή προσκεκλημένη. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος αυτών των διαλόγων, έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνδιαλεχθούμε με τον
τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκλεκτό συνάδελφο στην Ακαδημία Αθηνών, κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο. Το ζήτημα της κλιματικής κρίσης στην οποία ζούμε, όλοι το παρακολουθούμε και καθημερινά βλέπουμε στις ειδήσεις όλο και νεότερα. Παρακαλώ τις διαφάνειες. Διαχρονικά, τα προβλήματα που μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει στο περιβάλλον συνοψίζονται σε διάφορες δεκαετίες. Οι δεκαετίες, ιδίως οι τελευταίες 6, τα τελευταία 60 χρόνια, είναι χαρακτηριστικές, όπως βλέπετε από αυτήν την απαρίθμηση. Η περίοδος στην οποία ζούμε την χαρακτήρισε ο αείμνηστος νομπελίστας Paul Crutzen ως ανθρωπόκαινο περίοδο. Μάλιστα, στις αρχές της δεκαετίας του 90, με είχε πάρει τηλέφωνο ένα βράδυ, του είχε έρθει η ιδέα ότι η ανθρωπόκαινος θα περιέγραφε η λέξη αυτή, θα περιέγραφε ακριβώς αυτά που συζητούσαμε ότι θα συναντήσουμε στο μέλλον εμείς οι επιστήμονες. Του απήντησα ότι είναι ελληνική λέξη, από το άνθρωπος και κενός, και από τότε καθιερώθηκε διεθνώς αυτή η περίοδος ως η περίοδος του ανθρώπου, ανθρωπόκαινος περίοδος. Η δεκαετία του 50 χαρακτηρίστηκε από τα δύο περίφημα νέφη. Το ένα το είχαμε και εδώ. Το νέφος του Λονδίνου και το νέφος του Λος Άντζελες. Φωτοχημικό νέφος εκείνο. Του Λονδίνου ήτανε κάπνα. Το δικό μας ήταν ένα μείγμα και των δύο. Και είδαμε και πάθαμε να απαλλαγούμε. Στη δεκαετία του 60 ενεφανίστηκε ένα άλλο φαινόμενο επίδρασης του ανθρώπου στο περιβάλλον, εκείνο της όξινης βροχής. Τα δάση παγκόσμια είχαν αρχίσει να υποβαθμίζονται και έγινε μία μεγάλη διάσκεψη στη Στοκχόλμη το 1972. Η διάσκεψη της Στοκχόλμης ή και της Κοπενχάγης, γιατί έγιναν διαδοχικές συναντήσεις μετά, για την μείωση των όξινων συστατικών της ατμόσφαιρας, ιδίως του διοξιδίου του θείου, και είναι αυτή η δεκαετία στην οποία εντάχθηκε και το πρόγραμμα ΠΕΡΠΑ για την προστασία του Παρθενώνα στην αρχή και στη συνέχεια την προστασία όχι μόνο των μνημείων αλλά και των δασών, όπως ανέφερα. Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 80, ανέκυψε η ιστορία του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, διότι κατέρευσε το προστατευτικό στρώμα του όζοντος, θα σας δείξω μετά σχετικές διαφάνειες, και το 1987 υπεγράφει το πρώτο και το πιο επιτυχές πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, με το οποίο απαγορεύτηκαν οι ουσίες που καταστρέφουν το προστατευτικό στρώμα του όζοντος. Το 1992 έγινε μία μεγάλη διάσκεψη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στην οποία ετέθη για πρώτη φορά το ζήτημα της βιοποικιλότητας και υπεγράφει σχετική σύμβαση, αλλά και η Συμφωνία για το Κλίμα, την οποία ο τότε εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Πατήρ Μπους, δεν την υπέγραψε. Υπέγραψε όμως τη βιοποικιλότητα. Μετά από 20 χρόνια, Rio Plus 20, έγινε μια άλλη διάσκεψη, επίσης στο Rio de Janeiro, και θα σας πω γι' αυτό μετά. 10 χρόνια μετά το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το οποίο είπαμε είναι, θεωρείται, το πιο επιτυχημένο, υπεγράφει το πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο πρωτόκολλο του Κιώτο αφορά αποκλειστικά στο κλίμα. Στη συνέχεια ακολούθησε το πρωτόκολλο και η διάσκεψη για την προστασία των ωκεανών και των θαλασσών, και φτάνουμε το 2015 στη διάσκεψη των Παρισίων.
Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ακριβώς τον εκπρόσωπο των αυτοχθόνων φυλών της Βραζιλίας, Μάρκος Τερένα, ο οποίος συζητά μαζί με άλλους παράγοντες της διασκέψεως στο Ρίο Ντε Τζανέιρο του 1992. Ο κύριος Τερένα κατέθεσε δια του αρχηγού των φυλών του Αμαζονίου ένα μανιφέστο που είχε αποφασιστεί μία μέρα πριν αρχίσει η διάσκεψη του Ρίου. Είναι η επόμενη διαφάνεια, στην οποία είναι η Declaration Carioca. Το Carioca αφορά τους αυτόχθονες κατοίκους και όχι μόνο της Νοτιού Αμερικής όπως του Αμαζονίου αλλά και της Αυστραλίας. Εκεί ονομάζονται Aboriginals και αλλού. Αυτοί οι αυτόχθονες πολίτες σε μία οκτασέλιδη ανακοίνωση, την οποία δεν περιμένω ότι θα την διαβάσετε, αλλά λένε ότι ο άνθρωπος πλέον έχει περάσει τα οριά του, έχει αρχίσει να διώχνει τους πληθυσμούς που ζούσαν σε αρμονία με το περιβάλλον και έχει καταστρέψει το περιβάλλον. Στη δεύτερη σελίδα αυτού λέει ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ούτε τις συνήθειες ούτε τα έθιμα των προγόνων μας και είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε και να εγκαταλείψουμε τα δάση, τα οποία τροπικά δάση, όπως έχετε ίσως ακούσει, είναι βασικοί ρυθμιστές της σταθερότητας του κλίματος. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει το μετά 20 έτη συνέδριο, το οποίο έγινε επίσης στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2012, και εδώ είναι από μια άλλη φυλή, Καγιάπο. Όλες αυτές οι φυλές, δυστυχώς, οι περισσότερες, έχουν ξεκληριστεί και φωνάζουν γιατί αισθάνονται ανήμποροι μπροστά στην εξαιρετική ικανότητα που έχουν οι διεθνείς κολοσσοί να διαχειρίζονται τους ανθρώπους. Η επόμενη διαφάνεια είναι από τη Μαδρίτη. Είμαι με έναν αυτόχθονα από το Τουβαλού. Είναι ένα νησάκι το οποίο είναι ήδη σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη στάθμη της θάλασσας, και όπως και το Μπαγκλαντές και άλλες περιοχές και τα δέλτα των ποταμών των δικών μας κινδυνεύουν από την άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας. Αυτό είναι στη Μαδρίτη το 2019. Η επόμενη διαφάνεια, για την ενημέρωσή σας, σας δείχνω το προστατευτικό στρώμα του όζοντος, το οποίο επιτρέπει να περνάει η περιόδης α, αλλά δεν επιτρέπει στην περιόδη β, η οποία δημιουργεί και το μαύρισμα στο χέρι, στο πρόσωπο, σε όλα τα κάλυπτα μέρη του σώματός μας, αλλά ταυτόχρονα ευθύνεται και για κάποιες μορφές καταράκτη στα μάτια. Αυτό αφορά και τα ζώα. Ευθύνεται και για ορισμένες μορφές καρκίνου του δέρματος. Η UVα είναι σπουδαία και απαραίτητη γιατί παράγει την αντιραχητική, τη βιταμίνη D, ABCD, η οποία, η D3 και άλλες, είναι ουσιώδης για την ευζωία των ανθρώπων. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ότι αυτή η ακτινοβολία UVB σε μία σύνοψη από ένα από τα πρόσφατα τεύχη του περιοδικού Physiological Reviews, όπου είχαμε ένα έργο επισκοπήσεως σχετικά με την περίφημη τρύπα του όζοντος πλέον, την εξέλιξή της, αλλά και πώς η κλιματική αλλαγή έχει εμποδίσει την εξέλιξη, δηλαδή τη μείωση αυτής της τρύπας, δημιουργώντας καταστάσεις δημιουργίας νεφών και άλλων
εμποδίων στην υπεριόδη μεν, αλλά και ξεσκεπάζοντας άλλες περιοχές χωρίς νέφη, λόγω αυτής της αλλοπρόσαλης συμπεριφοράς του κλίματος. Το Physiological Reviews θεωρείται ένα από τα κορυφαία περιοδικά για ζητήματα φυσιολογίας. Το επόμενο slide δείχνει ακριβώς τι είναι αυτό που λέμε φαινόμενον του θερμοκηπίου. Εδώ βλέπετε ότι ο ήλιος θερμαίνει τον πλανήτη μας διότι η ατμόσφαιρά μας έχει μερικά παράθυρα ανοιχτά στο ορατό φως. Το φως που σας βλέπω και με βλέπετε. Αλλά ταυτόχρονα εδώ μέσα υπάρχει και φως που λέγεται υπέρυθρο, που δεν το βλέπουμε, και άλλο φως που λέγεται υπεριόδες, το οποίο επίσης δεν βλέπουμε. Αλλά η γη θερμαίνεται από τον ήλιο με το ορατό φως και η ίδια, επειδή βρίσκεται γενικά σε χαμηλότερη θερμοκρασία, εκπέμπει στο υπέρυθρο φως. Αν η γη δεν είχε τη σύσταση της ατμόσφαιρας που έχουμε σήμερα, αν δηλαδή δεν είχε τα αέρια που δεν την αφήνουν να ψυχθεί προς το διάστημα, η μέση θερμοκρασία της θα ήταν μείον 19 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή θα ήμασταν περίπου τόσο κρύοι όσο στον Άρη. Σήμερα είναι περίπου 15 βαθμοί συν. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στην ύπαρξη της ζωής αλλά και της λειτουργίας μιας σπουδαίας διαδικασίας που, όπως ξέρετε όλες και όλοι, ονομάζεται φωτοσύνθεση. Τα φυτά χρησιμοποιούν το φως από τον ήλιο, νερό από όσο έχει το περιβάλλον τους και το διοξίδιο του άνθρακος για να αυξήσουν τα κύτταρά τους, να αναπτυχθούν και να δημιουργείται αυτό που έχουμε, την βιόσφαιρα. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ότι αυτό το φαινόμενο που εξελίσσεται και ονομάστηκε φαινόμενο του θερμοκηπίου, διότι όπως ένα θερμοκήπιο, το θερμοκήπιο δεν αφήνει με τα τζάμια του να φύγουν οι ακτινοβολίες, οι υπέρυθρες προς το περιβάλλον, αλλά εγκλωβίζονται εκεί μέσα, έτσι και το διοξείδιο του άνθρακος που εκπέμπουμε δεν αφήνει τον πλανήτη να ψυχθεί. Το καλύτερο παράδειγμα της αύξησης του διοξιδίου του άνθρακος μπορεί να το βρει κανείς στην Αφροδίτη. Η θερμοκρασία επιφανίας, μιλάω εδώ μπροστά στο μέντορα όλων μας, των Ελλήνων περιβαλλοντολόγων, ο οποίος ασχολείται με ολόκληρα τα πλανητικά μας, το πλανητικό μας σύστημα, με όλους τους πλανήτες. Επανέρχομαι στον πλανήτη μας, με τα μοντέλα που έχουμε, εδώ υπολογίστηκε η εκτίμηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη καθώς εξελίσσεται μέσα στα χρόνια με βάση την εξέλιξη της συγκέντρωσης του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί από το μοντέλο σχεδόν συμπίπτουν, όπως βλέπετε. Μια μπλε γραμμή κάτω, που είναι σχεδόν τυχαία, δείχνει πώς θα ήταν η εξέλιξη του κλίματος χωρίς τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, οι οποίες στην κυριολεξία έχουν πάρει την ανιούσα μετά τη δεκαετία του 60. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε αυτήν την λεγόμενη υπερθέρμανση τα τελευταία 120 χρόνια στη Μεσόγειο. Και είναι η μέση θερμοκρασία της Μεσογείου από ένα μείγμα δορυφορικών παρατηρήσεων και επίγειων, και βλέπετε ότι αυτό που σας είπα, ότι τα βιβλία γράφανε 14,5-15 βαθμούς Κελσίου, τώρα τα βιβλία γράφουν ότι η μέση θερμοκρασία του πλανήτη είναι 16,5. Έχουμε ήδη
ξεπεράσει τον 1 βαθμό Κελσίου, εδώ είναι σχεδόν 2, γιατί είναι για τη Μεσόγειο, η οποία θερμαίνεται λίγο πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτή η θέρμανση δεν μας βγαίνει σε καλό και δεν θα μας βγει σε καλό, θα το δείτε. Η επόμενη διαφάνεια αφορά στις φυσικές καταστροφές που συνδέονται με αυτά τα φαινόμενα και τις έχουμε δει όλοι, τις βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτό δεν συνέβαινε παλαιότερα. Πολλοί λένε ότι τώρα έχουμε πιο πολλούς δημοσιογράφους, έχουμε πιο καλά μέσα, πιο καλά συνδεδεμένοι παγκοσμίως, αλλά όχι, είναι αλήθεια, διότι οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει πόσο κόστησαν στις ασφαλιστικές εταιρείες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα περιλαμβάνουν όχι μόνο καταιγίδες, όχι μόνο όλα αυτά που έχουμε ζήσει, αλλά περιλαμβάνουν και τον αντίποδα, δηλαδή ξηρασίες, παρατεταμένες ξηρασίες. Η Ισπανία έχει πρόβλημα, η Πορτογαλία έχει πρόβλημα, εμείς είχαμε πρόβλημα το 89. Βάζαμε ένα τούβλο στο κανάκι, αν θυμάστε, για να εξοικονομήσουμε νερό. Η Σπάρτη έχει πρόβλημα. Η Αργολίδα έχει πρόβλημα. Ο Ισίωδος το ονομάζει το Άργος Πολυδίψιον. Είναι και από την αρχαιότητα αυτά και αυτό μπερδεύει πολλούς ότι αυτά πάντα γινόντουσαν και τώρα υπάρχει κάποιος κύκλος τον οποίο κάποιοι μάγοι τον έχουν οραματιστεί, αλλά δεν ισχύουν αυτά γιατί κύκλοι με διάρκεια μερικών εκατοντάδων ετών και δεκάδων δεν υπάρχουν στη φύση. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει το αποτέλεσμα της επιπτώσης. Αριστερά μεν βλέπετε την απώλεια σε εκατομμύρια ανθρώπων, η οποία μετά τη δεκαετία του 70 άρχισε να μειώνεται σημαντικά. Αντίθετα, το κόστος από τα ακραία φαινόμενα αυξάνει. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν πάρθει και μέτρα, αλλά έχει ενημερωθεί και ο κόσμος και οι υπηρεσίες γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τα φαινόμενα αυτά. Για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε όλοι, υπάρχει σε εμάς ο αριθμός 112, ο οποίος σώζει ζωές. Μπορεί να μην σώζει περιουσίες, αλλά σώζει ζωές. Τώρα θα βρεθεί άλλος αριθμός για τις περιουσίες, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά είμαστε ακόμα στο ψάξιμο. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει το πρώτο κύμα καύσωνα που παρατηρήθηκε ποτέ στην Ευρώπη. Και αυτό έγινε τον Αύγουστο του 2003. Είχαμε 70.000 νεκρούς από θερμοπληξία στο σύνολο της μιας εβδομάδας που διήρκε σε αυτό. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ότι αυτός ο καύσωνας είναι με ένα αστεράκι εδώ, η θερμοκρασία όπως βλέπετε, έχει ένα αστεράκι και είναι ο καύσων του 2003. Για την κεντρική Ευρώπη είναι οι εκτιμήσεις, το έτος 2050-2060 ο καύσωνας που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι θα είναι δροσιά, όπως το βλέπετε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δημοσίευση στην οποία συμμετείχαν πολλές ομάδες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσομακροπρόθεσμης Πρόγνωσης και πολλούς άλλους ερευνητές, κυρίως από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, γιατί τότε ήμουν σύμβουλος. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει τον πρώτο καύσωνα που έπληξε την Ελλάδα. Σε όλη την ιστορία είμαστε προνομιούχοι, γιατί στη χώρα μας έχουμε γραπτά κείμενα από την εποχή του Αριστοτέλη και πίσω. Ο πρώτος καύσωνας που χτύπησε πραγματικά τη χώρα μας ήταν, όπως θα θυμάστε, τον Ιούλιο του 87 με 2.000 θύματα από θερμοπληξία. Είναι πάνω αριστερά. Αν δείτε τους επόμενους καύσωνες, οι επόμενοι καύσωνες δείχνουν τον Ιούλιο του 2007,
θα το θυμάται ο κύριος Πρόεδρος, διότι ήταν Υπουργός Εσωτερικών, εγώ τότε Πρόεδρος στο Αστεροσκοπείο και προσπαθούσαμε να απεμπλέξουμε όλη αυτή την ασάφεια που έδειχνε ο καιρός συνεπία της αποσταθεροποίησης του κλίματος, η οποία πρώτη φορά έδειξε τα δόντια της τόσο καθαρά ήταν το 2007. Μάλιστα δε οι άνεμοι που φυσούσαν, δημοσιεύσαμε μια εργασία στο Αστεροσκοπείο Αθηνών οι συνεργάτες μου, που φαίνεται ότι ήταν τέτοιας έντασης που μπορεί να συμβούν μετά από 50 χρόνια τέτοιοι ισχυροί άνεμοι. Ο Ιούλιος του 2021 και βέβαια ο περασμένος Ιούλιος, ο οποίος προετοίμασε τις πυρκαγιές, να δούμε την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, τις πυρκαγιές με τις οποίες χάθηκε ακόμη και το δάσος της Δαδιάς. Αν το προστατεύσουμε φυσικά αυτό θα αναγεννηθεί. Η θερμοκρασία παγκόσμια το 2023 ήταν ένα έτος που θα το θυμόμαστε, το έχω πει πάρα πολλές φορές και δημόσια και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Εδώ είναι τα διάφορα κύματα καύσωνα που έπληξαν προφανώς το καλοκαίρι του 2023. Το επόμενο δείχνει ακριβώς τις αλλαγές στις υδατοπτώσεις, δηλαδή στη βροχή και στην ξηρασία που επικρατεί. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες πραγματικά αποξήραναν τα δάση, το έδαφος, έπεσε η σχετική υγρασία κάτω από 10% και είχαμε πυρκαγιές παντού. Δεν χρειάζεται να πω πού, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ακριβώς τα μεγάλα γεγονότα όπως τα συνόψισε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Δηλαδή, τις πυρκαγιές στη Χαουάι, το Μάουι, ένα νησί, χάθηκε όλο το δάσος του. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Επίσης, είχαμε φοβερές πυρκαγιές και σε εμάς και στον Καναδά, αλλά και πλημμύρες όπως ο Ντάνιελ και ξηρασία πολύ ισχυρή στην Αργεντινή και Ουρουγουάη, αλλά και στην Ισπανία συνεχίστηκε και στη Μοζαμβίκη και αλλού. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει την αύξηση της θερμοκρασίας στη θάλασσα, στον Ατλαντικό ωκεανό και τη Μεσόγειο το θέρος του 23. Οι τιμές είναι μοναδικές από τότε που υπάρχουν μετρήσεις. Και ευτυχώς τώρα έχουμε μετρήσεις και από δορυφόρους και από πλοία και επίγειες. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει αυτές τις ανομαλίες της θερμοκρασίας. Βλέπετε μέχρι και 5 βαθμούς αυξήθηκε η θερμοκρασία. Τεράστια αύξηση της θερμοκρασίας κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο του 23. Η επόμενη δείχνει τα ρεκόρ των υψηλών θερμοκρασιών στη Μεσόγειο από τότε που υπήρχαν μετρήσεις. Είναι παντού, από την Λιβύη μέχρι εμάς, στην Ανατολική ιδίως Μεσόγειο. Βλέπετε δεξιά την τάση που υπάρχει να αυξάνει η θερμοκρασία, οι ανομαλίες αυτές στον αέρα. Αν πάμε στην επόμενη θα δείτε όχι μόνο στον αέρα πάνω από την ξηρά αλλά και πάνω από τη θάλασσα οι ανομαλίες είναι Ιουλίου-Αυγούστου είναι 2 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ μεγάλο ρεκόρ. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ότι αυτές οι αυξημένες θερμοκρασίες με την ξηρασία μαζί που προηγήθηκε οδήγησαν στην προετοιμασία του εδάφους και των δασικών περιοχών να δημιουργηθούν πυρκαγιές και εδώ βλέπετε πυρκαγιές της Ρόδου και στην Δαδιά. Το επόμενο είναι αυτή η πυρκαγιά στο Μάουι που εξαφανίστηκε όλη η χλωρίδα σε ένα ολόκληρο νησί. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει αυτόν τον περίφημο κύριο Ντάνιελ, ο οποίος ήρθε, βρήκε πολύ ζεστά νερά. Τα νερά
Συνέχεια αυξάναν, όπως είδατε, οι θερμοκρασίες της Μεσογείου, της θάλασσας, ήταν 3 βαθμούς πάνω από το κανονικό, μέχρι και 3,5 και 4. Αυτά τα ζεστά νερά έδωσαν υδρατμούς, οι υδρατμοί ανέβηκαν ψηλά, συμπυκνώθηκαν και δώσανε ενέργεια σε ένα χαμηλό που περνούσε, γιατί περνάνε πολλά χαμηλά, αλλά είναι ψηλά και δεν μας πειράζουν. Και δημιουργήθηκε αυτός ο Ντάνιελ. Αυτός ο Ντάνιελ λέγεται ωμέγα blocking, δηλαδή ένα σχήμα ωμέγα, βλέπετε αριστερά στην εικόνα. Αυτές είναι οι γραμμές ροής του αέρα. Και αυτός χόρεψε αυτό το συρτάκι, το θανατηφόρο πάνω από την Ελλάδα στην επόμενη διαφάνεια, το οποίο δείχνει πώς δημιουργήθηκε αυτός ο Ντάνιελ, ο οποίος δυστυχώς μπλοκαρίστηκε, εμποδίστηκε από δύο χαμηλά δεξιά του και αριστερά του και άρχισε να χορεύει αυτό το θανατηφόρο, το οποίο πλημμύρισε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο φαινόμενο στα τελευταία 300 χρόνια. Αυτά τα έδειξα για να φανεί ακριβώς σε πόσο επικίνδυνο, πόσο επικίνδυνη περίοδο έχουμε φτάσει. Θα ξεπεράσουμε κάποιες διαφάνειες και θα πάμε στο τέλος, παρακαλώ, όπου υπάρχει, εδώ είναι η ξηρασία στη χώρα, είναι ακραίες συνθήκες, άνοδος της στάθμης της θάλασσας και εδώ βλέπετε δύο σενάρια, ένα ήπιο αριστερά και ένα ισχυρό που δεν κάνουμε τίποτα, αφήνουμε να εξελιχθεί η φύση όπως είναι και πόσο αλλάζει η θερμοκρασία μέσα στα χρόνια που είμαστε. Τώρα είμαστε το 2040, θα φτάσουμε μέχρι το 2100. Αυτό το μοντέλο έχει φτιαχτεί στο Αμβούργο, στο Ινστιτούτο Max Planck, με το οποίο έχουμε στενή συνεργασία από χρόνια. Και βλέπετε ότι δυστυχώς το τέλος του αιώνα μας οι θερμοκρασίες πάνω από το κανονικό, αν δεν κάνουμε τίποτα, είναι η γη που βλέπετε δεξιά, δηλαδή οι θερμοκρασίες ακόμα και 5 και 6 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Σκεφτείτε το 23 ήταν 3,5 βαθμοί πάνω από το κανονικό. Σκεφτείτε διπλάσια ένταση των καυσώνων που ζήσαμε. Και το αριστερά είναι αν εφαρμόσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα καλώ τον πρώτα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Ζεροφό για την ανησυχητική παρουσίαση και καλώ τον αγαπητό συνάδελφο και πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παραόπλου να προσέλθει στο βήμα και να λάβει το λόγο. Το χαιρετισμό μου τον καταλάβατε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Ευχαριστούμε θερμώς που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε θερμώς εκείνους οι οποίοι παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου. Γιατί μέσω αυτών των συζητήσεων είναι ένας τρόπος καλύτερης εκπλήρωσης της αποστολής της Ακαδημίας. Έτσι φανταζόμαστε την Ακαδημία Αθηνών. Όχι ένα φόρουμ ανακύκλωσης ιδεών, αλλά ένα φόρουμ προβολής ιδεών.
ανακοινώσεων επικοινωνίας. Γιατί η ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι ενήμερη για τα μεγάλα θέματα. Και αυτή είναι μια μορφή του δημόσιου λόγου που πρέπει να έχει η Ακαδημία Αθηνών. Γιατί ανήκει στο έθνος και οφείλει αυτή τη συνεισφορά στο έθνος. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει αυτή την επικοινωνία. Δεν είναι μόνο πόλιο η γνώση. Και πολύ περισσότερο η γνώση πρέπει να υφίσταται κριτική. Είστε εδώ όχι μόνο για να ακούσετε αυτά τα οποία εμείς λέμε, αλλά για να ασκήσετε κριτική, γιατί έτσι προάγεται η επιστήμη. Αυτό είναι το κρέντο της Ακαδημίας Αθηνών και θα είναι με τον νέο οργανισμό της, καθώς περνάει ο καιρός, γιατί πρέπει ακριβώς να υπηρετήσει αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες, όπως αυτά τα οποία θέλουμε να σας επικοινωνήσουμε σήμερα. Είπε ο κύριος Ζαρεφός, ποια είναι η κατάσταση. Είμαστε στο σημείο μηδέν, αν δεν το έχουμε ξεπεράσει. Αν φτάσουμε σε αυτό που όλοι φοβόμαστε, οι επιστήμονες ιδίως, στη λεγόμενη αυτοτροφοδοτούμενη κλιματική κρίση, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Κινδυνεύει ο πλανήτης, κινδυνεύει ο άνθρωπος. Και ως βιολογικών, αλλά προσέξτε, κινδυνεύει ως όν δημιουργίας πνεύματος, επιστήμης και πολιτισμού. Γιατί ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στη γη για να είναι ένα όν το οποίο απλώς επιβιώνει. Η φύση του τον οδηγεί να είναι ένα όν το οποίο δημιουργεί πολιτισμό με τρόπο ώστε να δικαιολογεί την επιγής παρουσία του. Όλο αυτό το οικοδόμημα κινδυνεύει, κυρίες και κύριοι. Και το ζούμε. Έχουμε ξεπεράσει το σημείο μηδέν ίσως σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το βλέπετε. Όσο περνά ο καιρός, κυριαρχεί ο φόβος, η ανασφάλεια, οι ανισότητες. Γιατί αυτό το κράμα της κλιματικής κρίσης, μαζί με την παγκοσμιοποίηση στην οικονομική, όπως δομείται μια επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού, όλα αυτά οδηγούν στην περιοδιοποίηση του ανθρώπου, στο φόβο και στην απομόνωση. Η έννοια του κοινωνικού ιστού καταλύεται. Είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε σήμερα διεθνώς τον άνθρωπο και μαζί με αυτόν την κοινωνία μας και τον πολιτισμό μας. Όταν λέω κοινωνία μας, δεν εννοώ φυσικά μόνο την Ελλάδα. Είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ή θα επιβιώσουμε όλοι ή δεν θα επιβιώσει κανείς. Στην καταστροφή δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και ο ρόλος μου είναι να σας πω πολύ σύντομα φυσικά, γιατί η ομιλία μου είναι πολύ πιο εκτεταμένη στη γραπτή της μορφή και είναι στη διάθεσή σας από σήμερα. Είμαι εδώ να σας πω ορισμένες σκέψεις για το κάνουμε το πώς αντιδρά ο κόσμος σήμερα απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Τι κάνουμε. Εξήγησε ο κ. Ζερφός, πού πάμε. Είμαι εδώ για να σας πω από πλευράς θεσμικών δεδομένων που βαδίζουμε. Και ίσως λυπάμαι που θα το πω ότι τα δικά μου μηνύματα είναι ακόμα πιο απεσιόδοξα από εκείνα του κυρίου Ζερεφού. Εξηγώ σε τρία επίπεδα λοιπόν. Τι γίνεται σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας, τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι γίνεται σε επίπεδο ελληνικού συντάγματος και ελληνικής ενωμής τάξης. Πριν απ' όλα, διεθνής ενωμή τάξη, διεθνές δίκαιο. Πού βρισκόμαστε. Τα Ηνωμένα Έθνη εγκαίρως διάγνωσαν την κατάσταση. Ο κ. Ζερφός ήταν ένας από τους λίγους, ίσως και κάποιοι άλλοι μες στην αίθουσα αυτή, ελάχιστοι, που έζησαν την πρώτη διάσκεψη η οποία έγινε τότε. Όταν τα Ηνωμένα Έθνη διαμόρφωσαν την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και έγινε το 1990 το ξεκίνημά της και η πρώτη διάσκεψη στο Ρίο το 1992. Με πολλές ελπίδες εκεί, με την επίγνωση πλέον του φαινομένου του θερμοκηπίου, της ανάγκης μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, φτιάχτηκαν τα πρώτα κείμενα για τους στόχους που έπρεπε να έχει η διεθνής κοινότητα. Τα υπέγραψαν αρκετοί. Αλλά το μεγάλο δίλημα το οποίο υπήρχε δεν ετάμει ποτέ. Αμέσως μετά άρχισε ο σκεπτικισμός. Δεύτερη σύνοδος πλήρως αποτυχημένη. Τρίτη σύνοδος έδωσε κάποιες ελπίδες στο Κιώτο το 1997 με το πρωτόκολλο του Κιώτο το οποίο κατέστη νομικό κείμενο το 2001 στο Μαρακές. Και εκεί το υπέγραψαν 196 κράτη. Αλλά πάλι με ένα σκεπτικισμό. Και το κυριότερο, έρχεται η αποτυχημένη σύνοδος της Κοπενχάγης, η οποία όμως είχε το μεγάλο καλό ότι προετοίμασε, ιδίως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη και το κόστος, τη σύνοδο του Παρισιού το 2015 προς 2016,
όταν και υπεγράφει το κυριότερο κατά μένα νομικό κείμενο που έχουμε σήμερα, η Συμφωνία των Παρισίων του 2016 για τις υποχρεώσεις των κρατών, αυτών των 196 που έχουν υπογράψει. Εκεί όμως έπρεπε να δείτε τον σκεπτικισμό. Και ποιο σκεπτικισμό? Των μεγάλων κρατών, αυτά που ευθύνονται περισσότερο για τη ρύπανση και τη μόλυνση σε πλανητικό επίπεδο. Και με ενδιαφέρει εδώ να αναφέρω ενδεχομένως τη Ρωσία ή την Κίνα. Θα αναφέρω όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν εφαρμόσει και αρνούνται να εφαρμόσουν όλα αυτά τα κείμενα. Ο προηγούμενος πρόεδρός τους, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει ποια κλιματική κρίση. Ποια κλιματική αλλαγή? Δεν υπάρχει. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος ήξερε ότι ένα χρόνο πριν την εκλογή του είχε υπογράψει μέσω του Μπάρακ Ομπάμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το κείμενο των Παρισίων. Πώς να πάει ο κόσμος μπροστά? Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δυστυχώς ζούμε μια παρακμή του διεθνούς δικαίου. Το πάλε ποτέ διαλάμψαν διεθνές δίκαιο από πλευράς κυρωτικών μηχανισμών που είναι η βάση ενός νομικού κειμένου. Πάσχει, παρακμάζει, καταραίει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα του διεθνούς δικαίου και δεν παρατηρείται μόνο στο θέμα του περιβάλλοντος. Σε ένα άλλο μείζον ζήτημα, γιατί αν με ρωτάτε ποια είναι τα μεγαλύτερα κείμενα διεθνούς δικαίου που υπογράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, είναι τα κείμενα για το περιβάλλον και βεβαίως το δίκαιο της θάλασσας. Το 1982 η Συμφωνία του Μοντέγκο Μπέι, η οποία μπήκε σε εφαρμογή το 1994. Για αυτή για την οποία λέμε ότι η Τουρκία δεν έχει προσχωρήσει και αρνείται να προσχωρήσει. Και εδώ ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προσχωρήσει. Πίστευω ότι όταν εξελέγει ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα βεβαίως στο τέλος της πρώτης θητείας του, θα είχε πάρει κάποια μαθήματα και θα είχαν προσχωρήσει. Ο Μπλίνκεν, ο υπουργός εξωτερικών, είχε πει ότι επιτέλους πρέπει να προσχωρήσουμε. Δεν έγινε ποτέ. Το δίκαιο της θάλασσας ουσιαστικά εφαρμόζεται μόνο από εκείνους που έχουν προσχωρήσει και οι υπόλοιποι αρνούνται να δεχθούν σε επίπεδο συνυποσχετικού να πάνε στο δικαστήριο. Επομένως, πώς να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο? Για ποιο διεθνές δίκαιο μιλάμε? Ως πού θα φτάσει αυτή η διεθνής υποκρισία? Φτιάχνουμε κείμενα τα οποία παραμένουν, για να χρησιμοποιήσω τη φράση, το στίχο μάλλον του Γιώργου Σεφέρη, ένα πουκάμισο αδιανό. Είναι ρόλος αυτός της διεθνούς κοινότητας? Μπορεί αυτή η διεθνής κοινότητα μέσα από μια οικονομική παγκοσμιοποίηση την οποία έχει αποδεχθεί ή και έχει επιβάλει να στέκει με αυτή την υποκρισία και αυτού του είδους την αφάνεια μπροστά σε αυτή την κλιματική κρίση που έρχεται? Από πλευράς λοιπόν διεθνούς δικαίου τα πράγματα είναι ζωφερά, γιατί έχουμε κείμενα, αλλά για τους νομικούς εξημών θυμίζω ότι τα κείμενα αυτά δεν είναι legis perfecte. Είναι legis minus quam perfecte ή και legis πλήρως imperfecte. Και αυτό είναι το πρώτο αρνητικό μήνυμα. Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη? Αν παρατηρήσετε και δείτε τα κείμενα του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, περιέχουν διατάξεις εξαιρετικές. Άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφει και λέει ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι πυρήνας της πολιτικής της Ευρώπης με βάση τον ίδιο της τον πολιτισμό. Και λέει μάλιστα ότι σε ό,τι αφορά την αειφορία της ανάπτυξης, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει πλανητικό ρόλο, όχι μόνο ρόλο για τους λαούς της. Το ίδιο τα άρθρα 11 και 191 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί υπάρχουν εκτενείς αναφορές σε αυτού του είδους την όσμωση της οικονομικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής. Και βεβαίως, ακόμα και το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί καθιερώνει το δικαίωμα στο περιβάλλον, ακόμα και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που και πολυτελή, με την καλή του ορουένια, νομοθεσία έχει, και το δευτερογενές ή παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο, και αυτό επίσης διαμορφώνει ένα πολύ συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, και αυτό εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λείπει λοιπόν εδώ? Ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη? Η Ευρώπη αρνείται να πράξει το καθήκον για το οποίο δημιουργήθηκε. Η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργήθηκε για να είναι μια πλανητική δύναμη, για να υπερασπιστεί αρχές και αξίες που άλλες δυνάμεις δεν μπορούν. Η Ευρώπη μέσα από τους παγκόσμιους πολέμους φτιάχτηκε για να μην έχουμε ποτέ ξανά παγκόσμιο πόλεμο, που όπως ξέρετε θα είναι και μοιραίος για την ανθρωπότητα. Αυτό το ρόλο, το πλανητικό, σε βασικά ζητήματα δεν το διαδραματίζει. Το είδαμε και πρόσφατα στην Ουκρανία, όπου η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας είναι ανύπαρκτη. Ουραγός. Το βλέπουμε και τώρα. Παρατηρεί η Ευρώπη,
η οποία ναι, μένει στο εσωτερικό της, είναι τραμπούρος, κάνει τη δουλειά της. Αλλά από εκεί πέρα, στο υπόλοιπο κομμάτι, πού είναι ο ρόλος αυτός, πόσες φορές θα χρειαστεί να επαναληφθεί αυτή η υποκρισία για να καταστήσει υπεύθυνους στις μεγάλες δυνάμεις τις άλλες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα, ότι δεν πρόκειται να ανοιχθεί τη θέση τους. Δεν έχει τη δύναμη η Ευρώπη, νομίζουμε, να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Διανοήθηκε ποτέ ποια θα ήταν η σημασία της? Εάν η Ευρώπη έλεγε στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι στις βασικές της επιλογές και στο ΝΑΤΟ, αν δεν γίνουν ορισμένα πράγματα σύμφωνα με το δικό της μεγάλο πολιτισμό, βάσει του οποίου είναι ο ελληνικός πολιτισμός, αυτή η Ευρώπη φτιάχτηκε για να υπερασπιστεί τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Πού είναι αυτές οι αρχές και αξίες? Σε τι συνίσταται ο ρόλος μας στους Ευρωπαίους? Τι κάνουμε για την ευρωπαϊκή ενοποίηση? Πού πάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Αρκούμαστε σε αυτές τις συνόδους, τις μονότονες, οι οποίες καταλήγουν σε συμπεράσματα τα οποία δεν εφαρμόζονται, δεν ενδιαφέρουν κανένα, για να δημιουργούνται αυτά τα κύματα ευρωσκεπτικισμού τα οποία παρατηρούμε όλοι? Πώς δημιουργούνται αυτά? Και προς Θεού, αυτά που λέω, το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι ευρωσκεπτικισμός. Άλλο ευρωσκεπτικισμός, άλλο ευρωαγωνία. Όλοι μας, εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι ξέρουμε τι θα πει η Ευρώπη, πώς έχουμε πληρώσει κόστος μεγάλο για να είμαστε Ευρωπαίοι και το πράττουμε συνείδητα. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Να έχουμε αγωνία για την Ευρώπη μας. Αλλά όχι ευρωσκεπτικισμό. Να υπερασπιστούμε την Ευρώπη. Έρχομαι στο Σύνταγμα για να κλείσω. Και τα λέω αυτά και διάλεξα να πω τρίτο την ενομητάξη, γιατί το Σύνταγμα μας δεν είναι μόνο του. Η ελληνική ενομητάξη δεν είναι μόνη της. Πλέει, φανταστείτε, σε έναν ωκεανό, δύο ωκεανούς μάλλον κανόνων δικαίου. Ο πρώτος είναι το διεθνές δίκαιο και ο δεύτερος το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ερμηνεία του Συντάγματος γίνεται σε συνάρτηση με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά εδώ να μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Επειδή με το άρθρο 28 του Συντάγματος και με τη δομή του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό, το ελληνικό το Σύνταγμα υπέρχεται και του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, γι' αυτό το λόγο πρέπει να ξέρουμε ότι ναι, μεν συμπλέουμε με την ένωμη τάξη της Ευρώπης και βεβαίως τη διεθνή ένωμη τάξη, αλλά μόνο εκεί που έχουν πιο πρόσφορες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος από εμάς. Αλίμονο, εάν μείνουμε παρακάτω, η έννοια του περιβαλλοντικού κεκτημένου χάνεται. Άρα πρέπει να δανειστούμε από εκεί αυτά τα οποία μας οδηγούν να έχουμε μια μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος από εκείνη που εξασφαλίζει το Ελληνικό Σύνταγμα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα δεν συμβαίνει. Είμαστε πρωτοπόροι στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο ήταν το πρώτο στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο στον κόσμο, το οποίο περιείχε ρητή διάταξη, η σοφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και των συντακτών του Συντάγματος από εκεί ξεκίνησε. Έχει το άρθρο 24, ήταν το πρώτο Σύνταγμα. Τα άλλα συντάγματα ακολούθησαν αργότερα. Η Γερμανία πολύ αργότερα με το 20α. Όταν το προσέδεσε στην αναθεώρηση. Έχουμε λοιπόν αυτό το άρθρο, το οποίο είναι ένα εμβληματικό άρθρο. Και αυτό πολυτελές πάλι με την καλή του Ορουένια, γιατί καλύπτει το σύνολο του περιβάλλοντος. Φυσικού και ανθρωπογενούς. Αν το δείτε, το καλύπτει στο σύνολο. Και μια νομοθεσία, η οποία βεβαίως είναι εξαιρετική, όπου χρειάζεται δε η νομολογία, γιατί παρεξέκλεινε από τις βασικές αρχές του Συντάγματος, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ήρθε εδώ και οφείλουμε πολλά σε αυτή την νομολογία. Και να σας πω ένα πράγμα, για να μην αδικούμε τα πράγματα. Αυτή η νομολογία ξεκίνησε, ξέρετε πόσο νωρίς, το 1980. Μια ιστορική για μένα απόφαση τμήματος, δεν κάνει ολομέλειας, η 247 του 1980, που έβαλε τις βάσεις για αυτό που σήμερα αποκαλούμε περιβαλλοντικό κεκτημένο. 80! Και φυσικά σειρά άλλων αποφάσεων, σας αναφέρω εντελώς ενδεικτικά τρεις. Μέσα στην πορεία του χρόνου ήταν η 247, όπως σας είπα, η 3500 του 2009, ολομέλεια, και μια πρόσφατη σχετικά του 2013, η 3894 του 2013. Αποφάσεις οι οποίες διαμορφώνουν μια εντελώς πρωτοποριακή ερμηνεία με βάση το περιβαλλοντικό κεκτημένο και το δικαίωμα στο περιβάλλον. Η δική μου συνεισφορά, και είναι και ο επίλογός μου, είναι στο να σας πω πώς εγώ βλέπω. Μια ερμηνεία του Συντάγματος, η οποία είναι μέσα σε αυτή την ορμολογία, αλλά είναι λίγο πιο τολμηρή σε σχέση με αυτά που έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας σήμερα. Όπως ξέρετε, έχουμε το άρθρο 24 του Συντάγματος. Διάταξη, η οποία είναι από τις πιο σημαντικές και εντελώς πρωτότυπη. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το άρθρο 24 είναι αναθεωρητέα διάταξη. Αντίθετα προς άλλες διατάξεις και ιδίως στις λεγόμενες ρήτρες
του συντάγματος, οι οποίες καθιερώνουν τον άνθρωπο κεντρικό του χαρακτήρα, οι οποίες είναι μη αναθεωρητές. Το 2 παράγραφος 1, το 5 παράγραφος 1, το 25 παράγραφος 1. Πώς μπορούμε να θωρακίσουμε λοιπόν, με βάση την ίδια την ομολογία, αυτού του είδους την ισχύ του άρθρου 24, ώστε να μπορούμε να οδηγήσουμε με τον τρόπο αυτό τον νομοθέτη και, την εκτελεστική εξουσία. Θεωρώ απλή αυτή τη λύση. Αντί να πάρουμε τις ρήτρες αυτές και αυτές να αποτελούν οδηγό ερμηνείας του άρθρου 24, προτείνω και σε εκείνους που βρίσκονται εδώ από το Συμβούλιο Επικρατείας μια ανάστροφη πορεία. Οι ρήτρες αυτές, οι ανθρωπιστικές ρήτρες, 2 παράγραφος 1, αποστασία της αξίας του ανθρώπου, 5 παράγραφος 1, ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, 25 παράγραφος 1, κοινωνικό κράτος δικαίου και κοινωνική δικαιοσύνη μαζί με την ενέργεια των δικαιωμάτων, προτείνω να παίρνουν νόημα περιβαλλοντικό, γιατί το περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική ανθρωπιστική παράμετρος. Είναι σύμφωνοι με τον ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα. Να παίρνουν, να εμποτίζονται από τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα, ώστε να αποδίδουν, να ακτινοβολούν στη συνέχεια ερμηνευτικά και αυτό τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα ως παράμετρο, το τονίζω, αυτής της ερμηνείας της ανθρωποκεντρικής του συντάγματος που είναι το άλλο γενική. Για τους εξημών φυσικούς κάνω το εξής δηλαδή, τους προτείνω δηλαδή, μέσα στην ομολογία, είναι αυτή η πορεία της ομολογίας, απλά δεν έχει κάνει αυτό το βήμα, αλλά μπορεί να το κάνει. Το ίδιο βήμα, στο ίδιο επίπεδο. Προτείνω να λειτουργήσει το άρθρο 24 κάπως όπως τον Μποζόνιο του Χίγκς. Την ιστορία, την ξέρετε, έγινε κοινός και γνωστή, όχι μόνο στους ειδικούς, τον Μποζόνιο του Χίγκς, το πεδίο του Χίγκς. Περίφημη θεωρία η οποία ήταν από τον Αϊνστάιν και αποδείχθηκε μόλις το 2012, όπου εκεί το Μποζόνιο του Χίγκς, ένα βαρύ πρωτόνιο, περισσότερο δηλαδή, πολλά πρωτόνια, νομίζω, και το λέω προς φυσικούς και τον κύριο Κρεμίζη, αν δεν κάνω λάθος, είχε 133 πρωτόνια. Ένα μποζόνιο, όπως είναι το μποζόνιο του Higgs, αυτό είναι εκείνο το οποίο προσδίδει, μέσω του πεδίου του Higgs, προσδίδει μάζα στην ύλη. Αν δεν υπήρχε το μποζόνιο του Higgs και το πεδίο του Higgs, δεν θα είχαμε σήμερα το σύμπαν που ξέρουμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα ηλεκτρόνια δεν θα είχαν μάζα. Και πολλά άλλα σωματίδια, ίσως όλα. Θα αντιλαμβάνεστε ότι ο πλανήτης όχι μόνο δεν θα ήταν αυτός που είναι, αλλά ολόκληρο το σύμπαν δεν ήταν αυτός που είναι. Όπως λοιπόν το μποζόνιο του Higgs δίνει μάζα στην ύλη, στα σωματίδια, έτσι σας προτείνω κανονιστική μάζα στις γενικές ρήτρες του συντάγματος να δίνει το άρθρο 24. Σας φαίνεται ανάστροφο. Δεν είναι. Δεν είναι γιατί ούτως ή άλλως οι ανθρωπιστικές ρήτρες του συντάγματος, μη αναθεωρητές, πρέπει να αποκτήσουν αυτού του είδους την ανθρωποκεντρική υπόσταση και με την έννοια του εμπλουτισμού τους μέσω του περιβάλλοντος. Αυτό μας δίνει δύο πράγματα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το ένα αφορά το δικαίωμα στο περιβάλλον και το άλλο το λεγόμενο περιβαλλοντικό κεκτημένο. Μας βοηθάει να ερευνεύσουμε καλύτερα πρώτον το δικαίωμα στο περιβάλλον που καθιερώνει το άρθρο 24, όπως σας είπα επίσης και σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν εδώ να δούμε το δικαίωμα στο περιβάλλον, αυτό το μεικτό δικαίωμα, φύγαμε πια από την εποχή των ατομικών κοινωνικών δικαιωμάτων, ούτως ή άλλως, κυρίες και κύριοι. Οι εξημόνομοι γνωρίζετε ότι αυτή η τριμερής διάκριση των δικαιωμάτων δεν ισχύει σήμερα. Κάθε δικαίωμα είναι μεικτό. Ενέχει τον ατομικό αμυντικό του χαρακτήρα, ενέχει τον παροχικό, ας το πω, έτσι δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά το χρησιμοποιούμε και που χαρακτήρα, με την υποχρέωση πολιτείας όχι μόνο να εξασφαλίζει το δικαίωμα, αλλά να παρέχει τη δυνατότητα άσκησής του και βεβαίως τις μεικτές του πλευρές που συνδυάζουν και τα δύο, όπως είναι το δικαίωμα στο περιβάλλοντος. Αμυντικό, γιατί σου επιτρέπει να αμήνεσαι απέναντι στις ενέργειες του κράτους και τρίτων, ιδού η τρίτη ενέργεια που ήδη περιγράφει το άρθρο 25 παράγραφος 1 του συντάγματος. Αμυντικό. Παροχικό, γιατί το κράτος υποχρεούται να παίρνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, οπότε καθίσταται μεικτό. Ένα πολυπρισματικό δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ερμηνεύεται με βάση τον τρόπο που σας είπα. Το δικαίωμα στο περιβάλλον σε ό,τι αφορά την άσκησή του, αλλά και σε ό,τι αφορά την κατάχρηση ενδεχόμενη, γιατί υπάρχει και κατάχρηση δικαιώματος, πρέπει να ερμηνεύεται μέσω των τριών γενικών ρητρών, 2 παράγραφος 1, 5 παράγραφος 1, 25 παράγραφος 1, μέσα όμως από την περιβαλλοντική παράμετρο.
έχει εφησίσει αυτή την παράμετρο το 24, την αποδίδουν οι γενικές ρήτρες κατά την πρακτική εφαρμογή του συντάγματος μέσω της νομοθετικής εξουσίας. Και η δεύτερη συνισταμένη είναι το λεγόμενο περιβαλλοντικό κεκτημένο. Ξέρετε, η έννοια του περιβαλλοντικού κεκτημένου είναι πολύτιμη. Τι σημαίνει περιβαλλοντικό κεκτημένο απλά? Το επίπεδο που φτάνουμε σε επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, κάθε φορά μέσω της νομοθετικής εξουσίας, μπορεί να είναι το ίδιο ή πιο ισχυρό από εκείνο που ήδη υπάρχει. Υποβάθμιση του περιβάλλοντος απαγορεύεται. Αυτό είναι η νομολογία. Αυτό δεν ισχύει και σε ευρωπαϊκό δίκαιο και πολύ νωρίς. Πρέπει να σκεφτούμε ότι με την απόφαση της 18 Νοεμβρίου του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει το περιβάλλον ως παράμετρο, συγγνώμη, το περιβαλλοντικό κεκτημένο ως βασική παράμετρο της προστασίας του περιβάλλοντος σε επίπεδο ευρωπαϊκής ανώμης τάξης. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα αυτή την έννοια του περιβαλλοντικού κεκτημένου, που τι σημαίνει το περιβαλλοντικό κεκτημένο? Σημαίνει ότι ο νομοθέτης μπορεί να νομοθετήσει και για το φυσικό και για το ανθρωπογενές των τονίζων περιβάλλον επίπεδο προστασίας υψηλότερο από εκείνο που υπάρχει ή ίσο. Όχι όμως κατώτερο. Αυτό είναι το περιβαλλοντικό κεκτημένο. Άρα πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Από πλευράς λοιπόν νομολογίας, ο δικαστής έχει κάνει τη δουλειά του. Και βεβαίως πολλές φορές έχει κάνει και ένα είδος υποδείξεων στην νομοθετική εξουσία για το πώς νοείται η ερμηνεία του άρθρου 24. Κάποιοι θεώρησαν ότι είναι μια απαράδεκτη παρέμβαση της δικαστικής εξουσίας βάσει διάκριση των εξουσιών προς το νομοθέτη. Κάθε άλλο. Δεν παρενέβη, δεν είπε στον νομοθέτη θα κάνεις αυτό. Του είπε όμως, εγώ σε προειδοποιώ, αυτή την ερμηνεία αντιλαμβάνομαι. Τον προειδοποιεί, ώστε να μην φαίνεται ότι δεν του έχει πει ποιο είναι το ολίσθημα στο οποίο πρόκειται να περιπέσει, αν δεν εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες. Είναι υποχρεωμένος ο δικαστής να το πει αυτό για ένα τόσο μείζον ζήτημα. Δεν δημιουργείται ένα είδος προηγουμένου ανάλογο με το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Δεν καθίσταται μέσω του τρόπου αυτού διαπλαστική νομολογία, πράγμα που απαγορεύεται από την ελληνική ένωμη τάξη και τις ευρωπαϊκές ένωμες τάξεις. Αλλά είναι οδηγίες του δικαστή με την έννοια των σκέψεων, που δεν τον εμποδίζουν άλλωστε να αλλάξει αυτό στην νομολογία του. Αυτό λέει εκείνη τη στιγμή η νομολογία μπορεί να αλλάξει. Δεν παγιώνεται η νομολογία. Αλίμονο αν παγιωνόταν. Αυτά έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας για το περιβαλλοντικό κεκτημένο. Και μας βοηθάει πολύ, γιατί διευκολύνει πολύ το πέρασμα αυτό να γίνει ομαλό το πέρασμα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενέργειας, που είναι μείζον ζήτημα, από την εποχή του άνθρακα και του πετρελαίου, το είπε ο κ. Ζεύκος προηγουμένως, στην εποχή πλέον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να γίνει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά και στη χώρα μας, πρέπει να τηρηθεί το περιβαλλοντικό κεκτημένο στο ακέραιο, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, την ελληνική νομοθεσία και φυσικά όσο μας βοηθάνε και αυτές, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Αλλά εδώ ήθελα να κάνω μια έκκληση για να πω προς την πολιτεία κάτι. Ναι, αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει. Όμως δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας υπήρξε πάρα πολύ, θα έλεγα, ευεργετικό για το περιβάλλον σε ό,τι αφορά την δημιουργία του περιβαλλοντικού κεκτημένου, δεν έχει πράξει το ίδιο για το λεγόμενο κοινωνικό κεκτημένο. Γιατί εκτός από το δίκαιο στο περιβάλλον υπάρχουν και τα κοινωνικά δικαιώματα. Για τα κοινωνικά δικαιώματα δυστυχώς δεν υπήρξε αποδοχή ενός είδους κοινωνικού κεκτημένου, που από πλευράς φύσης είναι και αυτά μεικτά δικαιώματα. Έτσι δεν έχουμε στην Ελλάδα κατοχύρωση δυστυχώς. Κοίτα και από πλευράς διεθνούς δικαιού, ούτε από πλευράς Συμβουλίου της Ευρώπης, ξέρετε. Δεν έχουμε κατοχύρωση ενός κατώτατου επίπεδου διαβίωσης και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την εξαθλίωση την οποία παρατηρούμε. Κανονικά λοιπόν, όταν το Συμβούλιο Επικρατείας εξασφαλίζει το κεκτημένο και αυτή τη μετάβαση, έπρεπε να εξασφαλίζει και το κοινωνικό κεκτημένο. Γιατί? Για να μην απομίζονται οι φτωχότεροι, οι οικονομικώς ασθενέστεροι, όλο αυτό το κόστος. Το βλέπετε τι συμβαίνει σήμερα. Ναι, έχουμε επιτύχει σημαντικά πράγματα στη μετάβαση. Για σκεφτείτε όμως πόσο κοστίζει το ρεύμα σήμερα. Τι συμβαίνει στα νοικοκυριά? Πόσο έχουν εκτοξευθεί τα κέρδη των επιχειρήσεων? Πού είναι η ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών, κυρίες και κύριοι? Γιατί είναι ένα βάρος που φέρουμε όλοι η προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά άλλοι από αυτό λιμοκτονούν και άλλοι θησαυρίζουν. Λυπάμαι, δεν είναι λαϊκισμός αυτό το οποίο λέω. Είναι μια πραγματικότητα, το λέω όσο πιο απλά μπορώ να το πω. Για όλους αυτούς που μας ακούν. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι χρέος της πολιτείας να το σταματήσει. Εν ονόμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, που είναι και αυτή η βασική παράμετρος του συντάγματος αλλά και του πολιτισμού μας, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πορευτούμε. Και κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Ότι εδώ,
στην Ελλάδα, φαινόμαστε σαν εμείς οι Έλληνες και μέσα από το Συμβούλιο Επικρατείας και μέσα από το Σύνταγμά μας και την Ανώμη Τάξη μας. Να πορευόμαστε έναν δρόμο μοναχικό. Αλλά είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως μια χώρα που έχει πίσω της έναν πολιτισμό αιώνων, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος αποτελεί τη ρίζα στην κυριολεξία του κοινού μας δυτικού και ιδίως του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι οφείλουμε να δείξουμε στην Ευρώπη τον δρόμο για να παίξει τον πλανητικό ρόλο και σε επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής δικαιοσύνης, που σας είπα πριν. Πρέπει να το πράξουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ως κληρονόμοι αυτού του πολιτισμού και μόνοι μας πρέπει να τον πορευτούμε, να θυμηθούμε τι λέει αυτός ο πολιτισμός. Πώς στηρίχθηκε ο πολιτισμός αυτός και πού. Πώς δημιούργησε τις επιστήμες και το πνεύμα, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικό. Αν δείτε αυτή την δοξαστική προμηθεϊκή πορεία του πνεύματος, το οποίο πορεύτηκε για να δημιουργήσει την επιστήμη, μέσα από την ελευθερία του πνεύματος, αλλά διακηρύσσοντας πάντα, κοιτάξτε σας παρακαλώ, τη φιλοσοφία των προσοκρατικών εισακτές της Ιωνίας ιδίως. Κοιτάξτε επίσης τη φιλοσοφία και του Αριστοτέλους, τα μετεωρολογικά του μας δείχνουν πολλά, ο κύριος Ζερεφός έχει φέρει στην επιφάνεια πολλά από αυτά τα πράγματα, όπως επίσης και η φιλοσοφία του Πλάτωνος. Είμαστε η χώρα εκείνη που την επιστήμη την διανοήθηκε μέσα από την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά του ανθρώπου που δρά για να υπερασπιστεί την ισορροπία της φύσης. Για μας τους Έλληνες η φύση είναι σύμφυτη με την υπόστασή μας. Και όχι μόνο για λόγους τουρισμού όπως φανταζόμαστε. Είναι θέμα δημιουργίας των Ελλήνων. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτά που μπορούμε ως λαός και ως έθνος. Εάν δεν υπερασπιστούμε αυτό το περιβάλλον, αν δεν υπερασπιστούμε αυτό το φως, μέσα στο φως δημιουργούμε. Σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος ολόκληρο τον κόσμο, αν αυτή τη στιγμή λιμοκτονεί σε τρόγλες, σε συνοικίες τεράστιων πόλεων, οι οποίες απλώς σημαίνουν ρυθμικά, αλλά απένθυμα αυτού του είδους. Την κατάπτωση του ανθρώπου, του φόβου που δημιουργείται και της ανασφάλειας. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Πρέπει να υπερασπιστούμε λοιπόν και υπερασπιζόμενοι το περιβάλλον, υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας, τον πολιτισμό μας, την πορεία μας στο μέλλον. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο κόσμος, ο ηθικός μας κόσμος, ο κόσμος των αξιών μας και της δημιουργίας μας, έτσι τον εννοώ προς το μην παρεξηγηθώ προς άλλες κατευθύνσεις, ο κόσμος αυτός πρέπει να έχει φως. Και το φως αυτό επίσης πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα, στο Αιγαίο. Πάλι κάτι θα πω που το ξέρει καλά ο κύριος Ζερεφός. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον Greenwich, όταν έκανε τις μετρήσεις, νομίζω, Χρήστο, στο τέλος της δεκαετίας του 50, η μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στον πλανήτη, δηλαδή περισσότερες ώρες, ξέρετε σε ποιον τόπο παρατηρούνται, φυσικά στην Ελλάδα, αλλά ξέρετε σε ποια περιοχή, στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στη Δήλο. Τυχαία, κάθε άλλο. Αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε. Να το υπερασπιστούμε στο ακέραιο. Γι' αυτό δεν νομίζω πως έχω καλύτερο τρόπο να τελειώσω παρά μια φράση μονάχα. Μια φράση όχι ενός νομικού, ούτε ενός πολιτικού. Αλλά τη φράση του ποιητή μας και λογοτέχνη μας, ο οποίος είναι κυριολεκτικά ηλιοπότης. Η φράση είναι δική του, η λέξη μάλλον. Μιλάω για τον Οδυσσέλητη. Η λέξη είναι δική του, ο ηλιοπότης. Ο ίδιος υπήρξε ηλιοπότης. Έχει διαμορφώσει, άσχετα αν δεν μπορούσε ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του, να δημιουργήσει το σύνολο αυτής που θα έλεγε ο ίδιος ηλιακής μεταφυσικής. Ήταν το όνειρό του. Δεν το κατάφερε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είπε λοιπόν ο Οδυσσέας Ελίδης ακριβώς για να παραφράσει αυτή την πραγματικότητα την οποία εγώ σας έφερα πάλι διαβάζοντας Ελίδη. Δεν είναι δικιά μου, δεν είναι πρωτότυπη ιδέα μου. Είχε πει η θέση του ήλιου μέσα στον ηθικό κόσμο παίζει τον ίδιο ρόλο με τον ρόλο τον οποίο παίζει μέσα στη φύση των πραγμάτων. Είναι στο βιβλίο του Εκλογή 1979 σε ένα στίχο που παραμένει μέσα και νομίζω ότι για εμάς τους Έλληνες πρέπει να είναι οδηγός για πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους δύο εξαίρετους ομιλητές μας αυτή τη βραδιά. Τον πρώτο για τα δεδομένα και την επιστημονική εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, στην οποία ήταν και συμμέτοχος όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι ένα προνόμιο της ηλικίας μας και ιδιαίτερα εμένα, που είμαι ο αρχαιότερος. Και τον
πρώην πρόεδρό μας της Δημοκρατίας για το ρόλο του ανθρώπου στη κλιματική αλλαγή και στο τέλος ότι εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε το περιβάλλον, τον εαυτό μας και τον πολιτισμό μας και με τον τρόπο που τα διασύνδεσε όλα αυτά. Ο δημοσιογράφος του New York Times είχε γράψει ένα άρθρο προμηνών και έλεγε ότι για τη σημασία της κλιματικής αλλαγής, ότι η ανθρωπότητα άνοιξε ένα κουτί της Πανδώρας και η επιβίωση της ανθρωπότητας και του πολιτισμού μας εξαρτάται κατά ποιον τρόπο θα διαχειριστεί αυτή το φαινόμενο που έχουμε ήδη φέρει στην ανθρωπότητα, στη γη μας. Και ότι η επιβίωση του διασημόπλου γη εξαρτάται από αυτή τη διαχείριση και όπως είπε και ο κύριος Παυλόπουλος, όλο θα εξαρτηθεί από μας εάν θα υπάρχουμε ως είδος εις το μέλλον. Και με όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας για την ευγλωτία και τον τρόπο που εξέφρασαν τις θέσεις τους και να ζητήσω από το ακροατήριο αν υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις, λίγες, για εν όψη της περασμένης ώρας, για να μπορέσουμε να ρωτήσετε, να πείτε το όνομά σας και σε ποιον απευθύνεστε το σχόλιο σας. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Αναστάσης Κουλούρης. Καταρχάς, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και κοινωνιολόγος και ασχολούμαι τώρα στο διδακτορικό μου με την κλιματική περιβαλλοντική ψυχολογία. Με το θάρρος που έχει ένας νέος επιστήμονας, κύριε Ζέρφε, έχω αρκετό σκεπτικισμό απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Και μετά από πολλή μελέτη, συνεχίζω και τον έχω. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Έχω ένα ερώτημα. Αντιμετωπίζω και στο πεδίο της ψυχοθεραπείας που, μία συσχέτιση άγχους, φόβου με τον τρόμο που παρουσιάζεται καθημερινά από τα μέσα για το κλιμ. Και ήθελα να ρωτήσω αν πώς το σκέφτεστε αυτό, πόσο ρόλο παίζει στην όλη μελέτη και παρουσία σας η ψυχολογία του ανθρώπου, η επίπτωση που έχει, το φόβο, το άγχος της επιβίωσης ή του τρόμου που κάποιος φοβάται ακόμη και ένα καιρικό φαινόμενο που θα έρθει και ακόμη και αν δεν έρθει. Ακόμη και στην υποψία ενός φαινομένου που ενδέχεται να έρθει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω απλά. Η επιστήμη, ξέρετε, στηρίζεται στους αριθμούς και στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Δεν στηρίζεται ούτε σε συναισθήματα όπως ο φόβος, ούτε σε ψυχολογικές καταστάσεις που μπορεί κανείς να τις δημιουργήσει, όπως έλεγε ο Φρόιντ. Η επιστήμη μετρά, υπολογίζει και τα νούμερα, όπως έλεγε ο Μπλέζ Πασκάλ, μπορούν να σπάσουν ραχοκοκαλιές. Αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται τόσο αργά ώστε μπορεί ο πατέρας με τα παιδιά ή με τα εγγόνια να μην θυμούνται μια συνέχεια. Δεν είναι ο καθημερινός καιρός τον οποίο ξεχνάμε μετά από 2-3 μέρες. Ο καιρός, η λέξη βγήκε από την ευκαιρία, από το γρήγορο. Υπάρχει ένα άγαλμα στο Βατικανό που δείχνει ένα παιδάκι που φεύγει. Είναι ο καιρός. Όχι, το κλίμα είναι η μέση κατάσταση και δυστυχώς αυτή η μέση κατάσταση αλλάζει. Έχει αλλάξει πολλές φορές στον πλανήτη μας, αλλά ποτέ τόσο γρήγορα όσο τώρα. Τις τελευταίες 3 δεκαετίες ή 4 ίσως, το διοξίδιο του άνθρακος έχει αυξηθεί 30%. Σε τόσο χρονικό διάστημα δεν έγινε ποτέ. Τόσα ακραία φαινόμενα δεν έχουν γίνει ποτέ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν φτάσει να πληρώνουν 3 εκατομμύρια ευρώ
ή δολάρια αν θέλετε, για την κάλυψη. Και ξέρετε, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι χαζές. Πληρώνουν γιατί υποχρεούνται να πληρώσουν αληθινά χρήματα. Όλοι αυτοί που είναι σκεπτικιστές, ας τους ονομάσουμε έτσι, δεν έχουν λάβει υπόψη τους όλες τις παραμέτρους. Ξέρετε, υπάρχουν ρεύματα τα οποία εκεί μπορεί να είναι ψυχολογικά. Υπάρχει μια ομάδα παγκόσμια που λέγεται επίπεδη γη, flat earth. Υπάρχουν άλλες ομάδες που πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι η γη δεν είναι σφαιρική, λοιπόν, ή δεν γυρίζει. Αυτά όλα είναι σε κάποιες φαντασίες, αλλά δεν ανταποκρίνονται δυστυχώς ή ευτυχώς στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι είναι να πω, ευτύχημα ή τι ατύχημα. Τώρα έχουμε κάνει ένα λάθος η ανθρωπότητα, εξαρτώμεθα από τα ορυκτά καύσιμα και δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Αυτό το είχε προτείνει ο Τέσλα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και δυστυχώς δεν εισακούστηκε. Ευχαριστώ. Να προσθέσω μόνο μια λέξη. Όταν άκουσα το ερώτημά σας, συλλογίστηκα τον εαυτό μου. Παιδί αγροτών, ξέρετε, απόγονος αγροτών, έζησα πάντα στη Μεσσηνία με το φόβο αυτό που δημιουργούσε ο καύσωνας ιδίως στις ελιές μας. Μου είχε γίνει ψυχολογικό. Η οικογένειά μου και οι συνεργάτες μου ξέρουν ότι το μεγαλύτερο φόβο που είναι όταν ακούσω ότι έρχεται ένας μεγάλος καύσωνας. Ο κ. Ζερεφός το έχει ζήσει, το είπε το 2007, το ζήσαμε μαζί. Το μεγαλύτερο καύσωνα τον έζησα υπουργό εσωτερικών και τότε ξέσπασαν στο φευγείο του καύσωνα οι φωτιές πυρκαγιά στην Πάρνη. Και ό,τι συνέβη μετά το 7 με την Ηλία. Σας διαβεβαιώ για ένα πράγμα. Ο φόβος που δημιουργεί αυτό δεν είναι ένας φόβος αδικαιολόγητος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις θήκες να δημιουργήσει. Φέτος έφυγα για λίγες μέρες όταν είδα τι συμβαίνει. Πήρα τη γυναίκα μου και φύγαμε από την Αθήνα. Πήρα μαζί μου μια σάντα βιβλία όπως το συνηθίζω. Σας διαβεβαιώ ότι δεν μπόρεσα να γράψω μία γραμμή. Όπως τα πήρα, γύρισα και συνέχισα να δουλεύω στην Αθήνα όταν έφυγε ο καύσωνας. Γιατί αυτό το τεχνητό που υπάρχει, θα μου πείτε, δεν είχε air condition εκεί που πήγες. Βεβαίως και είχε. Αλλά για φανταστείτε τι μου θύμιζε αυτό το air condition σε όλους σας. Ότι δεν μπορούμε πια να ζήσουμε στον πλανήτη μας παρά μόνο μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπου φτιάχνουμε εμείς το περιβάλλον που θα ζήσουμε. Μα για να δημιουργήσουμε πρέπει να ζούμε στο περιβάλλον του πλανήτη όπως είναι. Άμα είναι να φτιάξουμε ένα δικό μας περιβάλλον, εκεί είναι αυτό που τόνισε και ο κύριος Ζερεφός και ο πρόεδρος προηγουμένως. Το τέλος της γης, με την έννοια του τέλους του ανθρώπου και της ανθρώπινης δημιουργίας. Όχι του όντως ανθρώπου, αν θα πεθάνει ή θα ζήσει. Πώς θα ζήσει. Γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο, απλώς και μόνο για να τρώει, παρά να δημιουργεί. Κατά Ματθαίον, ου και πάρ το μόνο, ζήσετε άνθρωπος. Μην το ξεχνάμε ποτέ και στο θέμα της κλιματικής κρίσης. Ευχαριστώ. Να πω ότι εν ώψη της ώρας θα παρακαλέσω τις ερωτήσεις να είναι σύντομες και όχι παρουσιάσεις και εξίσου και οι απαντήσεις. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Καθηγητής Μιχάλης Κούλος. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα για την πανδεσία αυτή. Πηγαίνω κατευθείαν στον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Παυλόπουλο. Μία πέρα από όλα τα άλλα, μέσα από τα πολλά χρόνια της απασχόλησής μου με τα θέματα, βλέπω μία θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε θέματα αρχής και δεν ξέρω αν αυτά κάπως ανταποκρίνονται και σε θεσμικούς ή νομικούς όρους. Έχουμε δύο αρχές στην Ευρώπη. Την αρχή της πρόληψης και την αρχή της προβλεπτικότητας. Στην αρχή της πρόληψης ξέρουμε τη ζημιά, ξέρουμε μία πετρελοκυλίδα τι κάνει
και παίρνουμε τα μέτρα μας για την πρόληψη. Φτιάχνουμε τάνκερς με διπλά τυχώματα. Από τότε που έγινε έχουμε ελαττώσει πολύ τις ζημιές. Στην αρχή της προβλεπτικότητας έχουμε αποχρώσεις ενδείξεις στην Ευρώπη και στον, από ό,τι καταλαβαίνω και στο δίκαιο, εφόσον υπάρχει υπόνοια βλάβης, δεν επιτρέπεται κάτι. Θα προκαλέσω την ερώτηση, νομίζω. Ναι, ποια είναι η ερώτηση. Το λέω για τους υπόλοιπους. Στις Ηνωμένες, άρα, επιτρέπεται κάτι μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι αθώο. Το αντίθετο ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, εξακολουθεί, γίνεται αποδεκτό κάτι μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβές. Σε αυτή τη θέση απάνω, πολλοί επιστήμονες, εξημών, συνάδελφοι, έχουν μια διαφορετική άποψη ως προς την τοποθέτηση των κονδυλίων και των προτεραιοτήτων. Ήθελα να ρωτήσω, ως προς την νομική πλευρά, υπάρχει περίπτωση αυτό να ομογενοποιηθεί? Γιατί αυτό νομίζω είναι ένας πολύ σημαντικός όρος. Ευχαριστώ. Όχι, απαντώ. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει τεράστια διαφορά στην νοοτροπία του αγγλοσαξονικού δικαίου στα θέματα αυτά και στα θέματα αυτά και του υπηρετικού δικαίου. Ξέρετε, ο πολιτισμός μας έχει εμποτίσει την ένωμη τάξη μας με αυτές τις ευαισθησίες που δεν έχουν καταστεί ακόμα πράξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάστε λίγο του Max Weber το περίφημο βιβλίο, αξίζει τον κόπο να το ξαναδιαβάσουμε. Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού. Του Max Weber. Διαβάστε το. Θα καταλάβετε τη διαφορά. Εμείς ευτυχώς μας θεωρούν κάποιοι παροχημένους, κύριε Πρόεδρε, στις ΗΠΑ για κάποια πράγματα. Είμαστε οι τελευταίοι που θα μείνουμε να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό μας. Και αυτό δεν είναι λίγο. Δείτε πού είναι τα μεγαλύτερα σημάδια παρακμής σήμερα. Ρίξτε μια ματιά. Θα καταλάβετε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Ο κύριος εδώ. Εσείς. Κύριε Πρόεδρε, Ευάγγελος Γαζής, ομότιμος καθηγητής σωματιδιακής φυσικής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Άκουσα με πολύ προσοχή και τις δύο παρουσιάσεις. Θα σταθώ λίγο περισσότερο στην παρουσίαση του κυρίου Ζρεφού, ανήκοντας στις θετικές επιστήμες. Καλησπέρα. Σίγουρα ο πλανήτης δεν πρόκειται να επιβιώσει, τουλάχιστον μιλάω για την τελευταία σας διαφάνεια, που είναι εξαιρετικά ανησυχητική και με το χειρότερο μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη την ανύψωση της θερμοκρασίας που επιφέρει τις καταστροφές των πυρκαγιών και τις πλημμύρες. Στην ειδικότητά μου, κύριε καθηγητά και ακαδημαϊκέ, υπάρχει το θέμα της μόλυνσης των θαλασσών, που αν δεν υπήρχαν αυτές οι καταστροφές, εξαιτίας των πυρηνικών αποβλήτων, που όπως ξέρετε γίνονται σε συμπαγείς συσκευασίες και καταδίθενται στους βυθούς των ωκεανών. Έχοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος, όπως λέμε, η ζωής αυτών των ραδιενεργών καταλήπων είναι της τάξης των 400.000 ετών, καταλαβαίνουμε ότι καμία συμπαγής συσκευή δεν μπορεί να αποφύγει τελικά τη διαρροή των ραδιενεργών καταλήπων, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και όλα αυτά. Συνεπώς, δεν ξέρω αν μέσα στην προστασία των θαλασσών και ωκεανών έχετε συμπεριλάβει αυτό το θέμα, το οποίο έχει αρχίσει αυτή τη στιγμή και στο ΣΕΡΝ και σε άλλα παγκόσμια ερευνητικά κέντρα Αμερικής και Ρωσίας, πώς μπορούμε να αδρανοποιήσουμε τα πυρηνικά κατάλοιπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Γαζή, για την εύστοχη παρατήρησή σας. Βεβαίως, είναι ένας μεγάλος μπελάς, αλλά όπως ξέρετε, πριν από 3 χρόνια δόθηκε το Νομπέλ Φυσικής για το Σούπερ Λέιζερ στον Ζαν Μουρού και μία συνάδελφό του, και αυτοί βρήκαν ένα τόσο ισχυρό φως με το οποίο μπορούν να φωτίσουν
το λέω για το Γενικό Ακροατήριο, τα πυρηνικά απόβλητα και να τους μειώσουν τον χρόνο υποδιπλασιασμού. Δηλαδή να τα κάνουν ενώ ζουν, όπως είπατε, 1.400.000 χρόνια, 100.000 χρόνια, να τα κάνουν να ζουν λίγες μέρες ή ώρες. Αυτό έγινε σε πείραμα, ισχύει, αλλά δεν έχει μπει σε εφαρμογή, διότι αφορά σε τεράστιο όγκο αιτημάτων και ξέρω ότι το μελετούν. Γι' αυτό άλλωστε πήραν και το Νομπέλ Φυσικής, ως προς τα πυρηνικά απόβλητα. Ως προς τα υπόλοιπα απόβλητα, τα πλαστικά και όλα αυτά, τα οποία τα τρώνε τα ψάρια και εμείς τρώμε τα ψάρια, αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, όπως ξέρετε, και παγκόσμιο. Και είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Κούλος ξέρει καλύτερα. Η διάσκεψη που θα γίνει στην Ελλάδα τον Απρίλιο για τους ωκεανούς θα έχει στο τραπέζι ένα από τα πρώτα θέματα, τι θα γίνει με αυτά τα πλαστικά, τα οποία πλαστικά δεν είναι ένα μπουκάλι, μη φανταστείτε ότι είναι μπουκάλια, είναι σε μοριακή κατάσταση, είναι πολύ μικρά σωματίδια κάτω από ένα μικρόν, όπως αυτά που αναπνέουμε εδώ σε αυτή την αίθουσα, και είναι διαλυμένα στο νερό και τα τρώνε τα ψάρια και εμείς τρώμε τα ψάρια. Αυτό. Εν όψη της ώρας, η τελευταία ερώτηση, ας πάρουμε μια ερώτηση από τη δεξιά πλευρά, η οποία έχει είναι περισσότερο ήσυχη ο κύριος εκεί. Εκεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη θαυμάσια ομιλία. Ονομάζομαι Λάμπρος Χαμχούγιας και είμαι φοιτητής πολιτικών επιστημών. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, απευθύνεται και στους δύο ομιλητές, αν ήσασταν στη θέση ενός νέου και συγκεκριμένα, ας πούμε, 22 ετών και γνωρίζετε τις πληροφορίες που γνωρίζετε, τι ακριβώς θα κάνατε, ποιο είναι το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί και πώς θα άλλαζε αυτή τη ζωή σας και ποια βήματα δηλαδή θα κάνατε. Αν ήμουνα στην ηλικία σου, παιδί μου, θα προσπαθούσα να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα, και επειδή υπάρχει αυτός ο φόβος που είπε ο ψυχίατρος, θα προσπαθούσα να καταλάβω, πρέπει να φοβάμαι ή πρέπει να προλαμβάνω. Ο Ιπποκράτης είπε «Κάλιον εστί προλαμβάνειν ή θεραπεύειν». Δηλαδή είναι καλύτερα να προλαμβάνεις. Και ποια είναι η καλύτερη πρόληψη για το μέλλον? Η σωστή παιδεία, η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και για σας τους νέους που έχετε τα οράματα και τα οποία μπορείτε να τα φτάσετε, δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Και αυτή η συνταγή είναι δύσκολη και για να την εφαρμόσει κανείς, εδώ οι περισσότεροι σε αυτή την αίθουσα την έχουμε εφαρμόσει, πρέπει να περάσει από την βάσανο της επιστημονικής ζωής, η οποία κάνει τον άνθρωπο καλύτερο. Εγώ ήθελα μόνο να σας πω, αν έχετε χρόνο, αξίζει τον κόπο, πάρτε να διαβάσετε δύο βιβλία που θα σας λύσουν πολλές απορίες. Εμένα μου λύσαν σε αντίστοιχα προβλήματα στην ηλικία σας πολλά, κυρίως όταν σπούδαζα κάνω το μεταπτυχιακό μου στη Γαλλία. Διαβάστε τα δύο δοκίμια από τα θερό κλασικά της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, του Αλμπέρ Καμί. Το μύθο του Σύφου και τον εξεγερμένο άνθρωπο. Στα ελληνικά έχει μεταφραστεί ο επαναστατημένος. L'homme révolté δεν σημαίνει επαναστατημένος. Άλλο επαναστατημένος και η επανάσταση του Σάρτρ, άλλο η εξέγερση του Αλμπέρ Καμί. Διαβάστε αυτά τα δύο βιβλία. Δεν είναι μεγάλα αυτά τα δοκίμια. Αλλά είναι αριστουργηματικά για το ποιος είναι ο ρόλος μας, ποιος είναι ο προορισμός μας, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Όταν δείτε τι λέει ο Καμί για τον άνθρωπο, τι σημαίνει η ανθρώπινη δημιουργία, ποιος είναι ο στόχος και η αποστολή του ανθρώπου επί γης,
θα τη βρείτε την απάντηση καλύτερα από ό,τι εγώ μπορώ να σας τη δώσω. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες που παρακολούθησαν την άποψη, η συζήτηση. Λύεται η συνεδρία.